Ένα ακόμη παιχνίδι, ένα ακόμη δύσκολο παιχνίδι όπως όλα. Έχω ξαναπεί, δεν ξεχωρίζω αν είναι εύκολα ή δύσκολα. Ένα παιχνίδι που για 40 λεπτά κάναμε την Παναχαϊκή να φαίνεται πολύ μικρή μπροστά μας, χωρίς να θέλω να μειώσω τις ικανότητες των παιχτών και του συλλόγου. Απλά του λέω από την άποψη ότι ήταν πάρα πολύ καλή η δική μας απόδοση. Από εκεί και πέρα, αν σε κάποιες τελικές που κάναμε ή κάποιες προϋποθέσεις που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο ή δινόταν η ανατροπή του Αμπτούρ που δεν ξέρω ήταν ή δεν ήταν πέναλτι, θα μπορούσε το σκορ από το πρώτο ημίχρονο να είναι μεγαλύτερο. Κάτι το οποίο δεν έγινε λόγω μιας υποπολαιότητας. Κάποιο ποδοσφαιριστή που μας τάραξε λίγο την ηρεμία. Ίσως νομίσανε, είχε στο μυαλό του ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει εκείνη τη στιγμή. Και έτσι πήγαμε με το 2-1 στα αποδυτήρια που δεν μας άφηνε να νιώθουμε και τόσο πολύ ασφαλείς. Στο δεύτερο, η πάσα του Απτούλ, το ιδανικό τελείωμα του Λουκίνα, μας έδωσε πάλι θέση στο προβάδισμα στο σκορ, αλλά και στην ψυχολογία. Τώρα από εκεί και πέρα, το παιχνίδι και το σκορ το καθορίσανε οι αποφάσεις του διαιτητή. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν ή δεν ήταν. Και έτσι λοιπόν, σε ένα παιχνίδι που το θέλαμε, έληξε, κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Ναι, μας είχε προβληματίσει αυτό το γεγονός. Ήμασταν η ομάδα που είχαμε... Ήμασταν πρωταθλητές στο δεύτερο ημίχρονο, στους βαθμούς. Μας προβλημάτισε, το εξετάσαμε, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Και στην προπόνηση, αλλά και σε κάποια άλλα κομμάτια, μέχρι να φτάσουμε στο γήπεδο, στο ζέσταμα, σε κάποια άλλα που είναι μέσα στη λειτουργία ενός ποδοσφαιριστή μέχρι να μπει στο γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο λόγος. Πάντως, από τη στιγμή που το αλλάξαμε, πηγαίνει κατευχήν. Εντάξει, προσπαθούμε να μην έχουμε το άγχος της κατάληψης δεύτερης θέσης. Όπως ξαναείπα, πετύχαμε τους δύο στόχους που είχαμε. Μπήκε αυτόματα ένας τρίτος στόχος. Τώρα, αυτό που το μόνο σίγουρο είναι, νιώθω ότι εμείς πάμε, να μην το πω μόνοι μας και παρεξηγηθεί κάποιος, ενώ πάμε, είμαστε αυτή η ομάδα, ό,τι δείχνουμε το δείχνουμε μέσα στο γήπεδο, παρόλο τις αντικσότητες που υπάρχουν στο πρωτάθλημα, ενώ παράδειγμα ότι δεν παίζω αίτητος πατών, άλλες ομάδες πάνε και παίρνουν 3 βαθμούς έτσι, ξεκουράζονται, εκτείουν κάρτες. Εμείς σήμερα ήταν ίσως από τις λίγες φορές στο πρωτάθλημα που μπορώ να πω ότι ήμασταν σε εισαγωγικά κομπλέ. Ίσως από τις λίγες φορές στο πρωτάθλημα. Μα για λόγους τραυματισμών, μα για λόγους καρτών. Εντάξει, το πάμε. 2 παιχνίδια είναι ακόμη. Εντάξει, της χρονιάς δεν θέλω να δικήσω την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι μας. Να μην το πούμε έτσι. Ίσως. Ναι. Γιατί αλλιώς ξεκίνησε αυτή η ομάδα. Έχει φτάσει με την αξία της εδώ που έχει φτάσει. Τώρα που εκεί και πέρα, ένα παιχνίδι είναι ακόμα. Θα τα δώσουμε όλα και ό,τι γίνει. Ήταν ένα παιχνίδι λίγο ιδιαίτερο και πήγε να γίνει λίγο θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι θέλουμε οι διαιτητές να μας σέβονται όπως τους σεβόμαστε κι εμείς. Γιατί δεν θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένες φάσεις, αλλά νομίζω ήταν ξεκάθαρο και το είδαν όλοι ότι σε κάποιες περιπτώσεις μας αδίκησαν. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Πολύ ιδιαίτερη νίκη και στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα. Παίξαμε καλά, ήμασταν ήρεμοι, μπήκαμε και κυριαρχήσαμε κατευθείαν στο πρώτο ημίχρονο. Δεχθήκαμε ένα γκολ, το οποίο όμως δεν μας άλλαξε το στόχο και την ψυχολογία. Καταφέραμε να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο και να κυριαρχήσουμε πάλι. Και όπως είπα και στην αρχή, κάποια πράγματα νομίζω ότι
δεν ήταν τόσο ωραία. Τίποτα, συνεχίζουμε. Έχουμε ένα πολύ, πολύ κρίσιμο παιχνίδι, πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι αυτή τη στιγμή στη Λάρισα. Θα πάμε όπως όλα τα παιχνίδια να παίξουμε, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα και να συνεχίσουμε με τους στόχους που έχουμε και να κλείσουμε τη χρονιά και το πρωτάθλημα με την επίτευξη αυτών που έχουμε θέσει. Από εκεί πέρα θέλω να πω εκ μέρους της ομάδας ότι ο κύριος Πραγματευτάκης Χρήστος χειρουργήθηκε και να το ευχηθούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά. Καλή ανάρρωση. Κοιτάξτε, καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος νομίζω ότι όσο πέρναγαν τα παιχνίδια και όσο υπήρχε αυτή η διεκδίκηση της θέσης από τη στιγμή που μια ομάδα είχε ήδη κάνει διαφορά, αυτή τη θέση δεύτερης, νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια είχαν αυτό το άγχος κατά κάποιο τρόπο, αλλά από εκεί πέρα εμείς συνεχίζαμε και κάναμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Θέλαμε να μπαίνουμε στο γήπεδο, να κάνουμε αυτό, να δούμε τον καλύτερο μας αυτό και να βγαίνουμε εμείς νικητές στο τέλος. Έτσι ακριβώς είναι για το παιχνίδι της Λάρισας και γι' αυτό το στόχο πάμε. Πάμε για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.